Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμη εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική ξεκινά. Και σήμερα, όπως πάντα, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την ουσία με τα θέματα τα οποία θα ασχοληθούμε. Έχουμε πει πολλές φορές, δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, πως αυτός ο τηλεοπτικός σταθμός μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύουμε τα θέματα, να μην κυνηγάμε την ατάκα, αλλά να βλέπουμε τα θέματα στην ουσία τους και όχι στις επιφυλίδες και όχι στην επιφάνειά τους. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε τα πράγματα στην ουσία τους και όχι στην επιφάνειά τους, κυρίες και κύριοι. Και μαζί μας για να κουβεντιάσουμε θέματα ουσίας, ο κύριος Θέοδωρος Καράγλου, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργός. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, κύριε Πορτοκάλη, σε εσάς, στους συνεργάτες και βεβαίως σε όλους τους φίλους τηλεθεατές. Και βέβαια να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας και η καινούργια χρονιά που σε λίγο θα έχουμε μπροστά μας να είναι μια χρονιά ευλογημένη, μια χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη. Μια χρονιά καλύτερη για την πατρίδα και βεβαίως για όλους τους Έλληνες πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους μας, κυρίες και κύριοι, να είστε γεροί, να είστε ευτυχείς και δημιουργικοί. Και μακάρι το 2018 να είναι καλύτερο τα περασμένα χρόνια, γιατί το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, κύριε Καράγλου, το πρώτο ερώτημα. Έγινε πρόσφατο συνέδριο. Αλλάζει τίποτα με το συνέδριο στη Νέα Δημοκρατία? Τι καινούργιο κομίζει? Βεβαίως. Καταρχήν, το ίδιο το συνέδριο, αυτό το 11ο συνέδριο, ήταν ένα ιστορικό συνέδριο, γιατί ήταν το πρώτο το οποίο γίνεται ενδιάμεσα των τακτικών συνεδρίων. Ένα συνέδριο που είναι μια καινοτομία που είχε αποφασιστεί πέρσι τον Απρίλιο του 2016 στο 10ο τακτικό μας συνέδριο, χωρίς να εκλέξουμε νέους συνέδρους, με τους συνέδρους που είχαν εκλεγεί για το προηγούμενο συνέδριο, αλλά πέραν τούτου και ανοιχτό στην κοινωνία. Γιατί πριν καταλήξουμε στο συνέδριο που έγινε 16-17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, είχαμε 7 προσυνεδριακές διαδικασίες, τις οποίες τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τα κομματικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, οι σύνεδροι δηλαδή εκλεγμένοι, ακούγαν, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό, δεν είχαμε κομματικούς μονολόγους, ακούγαν τους διάφορους επιστήμονες, τους διάφορους ανθρώπους από την κοινωνία που είχαμε καλέσει, που ήταν ειδικοί να μας μιλήσουν για κάποια θέματα. Για παράδειγμα, έτσι, το είδαμε άλλωστε και στο τελικό συνέδριο, για παράδειγμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, για θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας κτλ., είχαμε καλεσμένους μεταξύ άλλων την Μαριέτα Τηγιανάκου, την πρώην Υπουργό Παιδείας και πρώην Ευρωβουλευτή, η οποία μίλησε για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και για τα ζητήματα της Ευρώπης και της Ελλάδος. Είχαμε καλεσμένους καθηγητές πανεπιστημιακούς, οι οποίοι μιλήσαν για τα ζητήματα αυτά. Είχαμε καλεσμένους στο κεντρικό μας συνέδριο τον γνωστό φιλόσοφο συγγραφέα τον κύριο Ράμφο. Είχαμε τον ηθοποιό τον και σκηνοθέτη τον κύριο Μαρκουλάκη. Είχαμε δηλαδή διάφορους ανθρώπους και ο ρόλος ο δικός μας ήταν να τους ακούσουμε, να έχουμε ανοιχτό το κόμμα στην κοινωνία, να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και με ανθρώπους που είναι έξω από τα κομματικά γρανάζια, έξω και από τον κομματικό μηχανισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το άνοιγμα που έγινε στην κοινωνία και στους εκπροσώπους της. Όπως επίσης θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το ότι επικαιροποιηθήκαν και επιβεβαιωθήκαν οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι πολιτικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση. Θέσεις με τις οποίες θα προσθέσουμε και στις επόμενες εκλογές που ελπίζουμε, φιλοδοξούμε, αγωνιζόμαστε να είναι μέσα στο 2018. Ο κύριος Τσίπρας, χωρίς να θέλω να κάνω τον συνήγορο διαβόλου, είπε ότι εγώ ανέλαβα μια χώρα η οποία ήταν μετά την κρίση, είχε όλες αυτές τις τραγικές συνέπειες των τελευταίων ετών και κατάφερα από εκεί και πέρα να βάλω φρένο. Δεν υπάρχουν βάζω φρένο και από εδώ και πέρα βλέπουμε κάτι καλύτερο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες λένε ότι το σιγοντάρουν και λένε αρχίζουν πλέον και υπάρχει μια διάχυτη ατμόσφαιρα ότι υπάρχουν καλύτερα οικονομικά μεγέθη. Και κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί εκατομμύρια Έλληνες πήραν το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο τους βοήθησε να κάνουν καλύτερα Χριστούγεννα, κύριε Καράγου. Αυτά γίνανε επί κύριου Τσίπρα. Είναι επιτυχημένη η πολιτική του κύριου Τσίπρα με όλα αυτά? Γιατί το σιγοντάρουν οι Ευρωπαίοι? Γιατί οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι μπορεί να τα καταφέρει και αρχίζουν και περνάνε θετικά μηνύματα? Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Αν έχετε κάποια διαφορετική άποψη, μας τη λέτε. Και κατάφερε να δώσει ένα μέρισμα αρκετά σημαντικό, το οποίο και εσείς το ψηφίσατε. Λοιπόν, βάλατε πολλά ζητήματα μαζί. Ας προσπαθήσουμε σιγά σιγά ένα-ένα να τα αναδείξουμε. Πρώτο ζήτημα. Αν είναι επιτυχημένη η πολιτική του κ. Τσίπρα, να θυμίσω το εξής. Στα τέλη του 2014 είχαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά πρωτογενές πλεώνασμα, αρκετά μεγάλο, και είχαμε και ανάπτυξη,
ανάπτυξη, θετικό ρυθμό δηλαδή στην οικονομία μας. Μετά από 8 χρόνια συνεχούς ύφεσης είχαμε συν 0,7. Το 2010, εκτός αυτού, τελειώναμε το δεύτερο μνημόνιο, έμενε η τελευταία, η πέμπτη αξιολόγηση του προγράμματος του δεύτερου μνημονίου. Ζητούσαν οι ξένοι, οι δανειστές, μέτρα συνολικού ύψους 2,5 περίπου δισεκατομμυρίων. Εμείς δεχόμασταν μέτρα ύψους 980 εκατομμυρίων, τα οποία περιλαμβανόταν στο περίφημο mail Χαρδούβελη που είχε κάνει σημαία τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και διεκδικούσαμε με την ολοκλήρωση του δευτέρου μνημονίου να στηθεί μια προληπτική πιστωτική γραμμή, έτσι ώστε αν δεν μπορούμε να δανειστούμε με φτηνά επιτόκια από τις ευρωπαϊκές αγορές, να πάρουμε από την προληπτική αυτή πιστωτική γραμμή. Τι έγινε αμέσως μετά? Ας αφήσουμε πίσω το ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά λέω ας το αφήσουμε προς ώρα στο ότι έγινε στην ουσία μια καταστρατήγηση του ίδιου του συντάγματος. Αντί δηλαδή να αναδειχθεί ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας που είναι ένα σύμβολο ενότητας για τον ελληνικό λαό, ο ΣΥΡΙΖΑ για δεύτερη φορά μετά τον Γιώργο Παπανδρέου το 2009 καταστρατήγησε το Σύνταγμα, δεν ψήφισε πρόεδρο της Δημοκρατίας, μας είπε ότι όποιον και να προτείνεται για υποψήφιο, εμείς δεν τον ψηφίζουμε γιατί θέλουμε εκλογές, και μας οδήγησε σε εκλογές που κατά τη γνώμη μας ήταν αχρίαστες. Τελικά όμως ψήφισε πρόεδρο της Δημοκρατίας κάποιον από το χώρο σας. Ναι, γι' αυτό το λόγο εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ας μας προτείνουν κάποιο άτομο και είμαστε διατεθειμένοι να το συζητήσουμε. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που έχουν τις προδιαγραφές. Άρα εδώ πέρα ο κύριος Τσίπρας έκανε κάτι άλλο, και συγγνώμη για διακοπή. Ναι, Καραγουλέ, έκανε κάτι άλλο. Έκανε εκλογική τακτική γιατί ήθελε να πάρει τις εκλογές, αλλά όσον αφορά το πρόσωπο αυτό καθ' αυτό του Προέδρου της Δημοκρατίας, επέλεξε να προτείνει κοινές αποδοχές. Δεν τον απασχολούσε ποιος θα είναι, άλλωστε δυστυχώς μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος 1985 οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ λίγες. Και μετά τις εκλογές, αφού ο κ. Τσίπρας καταστρατηγώντας το Σύνταγμα οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, ψήφισε έναν άνθρωπο από τον πολιτικό χώρο το δικό μας, από τον πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, Φιλελεύθερης Παράδεκτης. Κάτι που βεβαίως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί ο Προκόπης ο Παυλόπουλος είναι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός καταξιωμένος, ένας πανεπιστημιακός καταξιωμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την πατρίδα. Συνεχίζω όμως. Αγορεύεται στα κόμματα ότι θέλουν να κάνουν πολιτικές τακτικές για να εκλεγούν, να κάνουν πολιτικές τακτικές για να εκλεγούν. Κοιτάξτε. Δεν κάνατε εσείς παρόμοια τέτοια και όχι το Πασόκ. Ποτέ, όχι ποτέ. Το Πασόκ το έκανα πρώτη φορά το 2009 με τον Γιώργο Παπανδρέου, όταν είπε ότι όποιον και να προτείνεται για πρόεδρο της Δημοκρατίας, εμείς θα τον καταψηφίσουμε γιατί αυτό που θέλουμε είναι εκλογές. Και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό με τον κύριο Τσίπρα, που είπε όποιον και να προτείνεται για πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν είναι θέμα του κυρίου Δήμα ή του Χ οποιοδήποτε άλλο ψή προτείνεται. Είναι θέμα το ότι εμείς θα οδηγήσουμε τη χώρα σε εκλογές γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να φύγετε. Αυτό ήταν το διατακτική εκλογών. Ακριβώς. Αυτό όμως ήταν καταστρατήγηση του συντάγματος, γιατί ο συντάκτης του συντάγματος, ο αείμνηστος εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο τότε πολύ μεγάλος Έλληνας πολιτικός και κυρίως φιλόσοφος ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, αυτό που θέλανε είναι να εκλέγουμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα είναι το σύμβολο της ενότητας. Όχι ένα πολιτικό πρόσωπο κατά ανάγκη, αλλά ένα πρόσωπο το οποίο να έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που να μπορούν να συνενώσουν τους Έλληνες. Αυτό λοιπόν το καταστρατήγησε για δεύτερη φορά μετά το Πασόκ το 2009. Ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα το 2014 και με ψήφους, να το τονίζουμε αυτό γιατί πρέπει να το ξέρουμε, του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΑΝΕΛ, του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής, οδηγηθήκαμε σε εκλογές, αχρίαστες εκλογές. Τι έγινε αμέσως μετά? Είχαμε την περίφημη ηρωική διαπραγμάτευση, έτσι να αποκάλεσε ο κύριος Τσίπρας, το θυμίζω, του αλίστου μνήμης Γιάννη Βαρουφάκη, του ιδιόρυθμου αυτού τύπου, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει γνωστό το όνομά του, εκμεταλλευόμενος το όνομα της χώρας και αδιαφορώντας για τα συμφέροντα και της χώρας και των Ελλήνων πολιτών. Ήταν μια διαπραγμάτευση καταστροφική, η οποία οδήγησε σε κλειστές τράπεζες, capital controls, που ακόμη δυστυχώς συνεχίζονται και θα συνεχίζονται για πολύ μεγάλο διάστημα ακόμη, οδήγησε σε ένα τρίτο μνημόνιο, οδήγησε σε μέτρα σε βάρος των Ελλήνων πολιτών ύψους περίπου 14,5 δις και βεβαίως οδήγησε σε νέα δανεικά ύψους 100 περίπου δις. Άρα λοιπόν η πολιτική του κ. Τσίπρα ήταν καταστροφική. Το άλλο είναι καταστροφική ή όχι, αυτό είναι κάτι που κρίνουν, αλλά έχετε επιχειρήματά σας. Συνεχίζω. Καταθέτω επιχειρήματά μου. Λίγο να θέσω ένα ερώτημα. Βεβαίως. Όλα αυτά ναι. Και λέω ότι για βοήθεια, για την βοήθεια του λόγου, για τη βοήθεια της συζήτησης, ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Τσίπρας όμως έρχεται και παρόλα αυτά, παρότι έκανε την καταστροφική πολιτική, παρότι έγιναν όλα, λέει: εγώ έκανα αυτό και τώρα θα ψηφίσουμε μνημόνιο, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αν το ψηφίσαν και αυτοί, και ποιο θα ψηφίσετε για να μας βγάλει από την δύσκολη καμπή? Θα ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ ή εμένα? Εγώ παραδέχομαι ότι αυτά που έλεγα δεν μπορούσα να τα κάνω. Τελικά αποδείχθηκε εκ του πρακτέου. Σας είπα εν ολίγης ψέματα. Ποιο θα ψηφίσετε? Θα ψηφίσετε εμένα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα? Και ο Πασόκ
Και το λαός αποφάσισε να ψηφίσει αυτόνα. Ούτε το Πασόκ, ούτε την Νέα Δημοκρατία, ναι. ούτε τα άλλα κόμματα. Είναι το και άλλο... το ερώτημα είναι πόσο πιστικός είναι ο κύριος Τσίπρας ή πόσο πίστευαν σε αυτόν ή πόσα πράγματα τους είχαν απασχολήσει τους ψηφοφόρους αρνητικά για εσάς, έτσι ώστε δεν σας δώσαν ξανά την εμπιστοσύνη και θέλω να δουν τον κύριο Τσίπρα να κυβερνάει. Λοιπόν, το άλλο γιατί αυτό το διτό συμπέρασμα βγαίνει. Ή εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα είχαν, ή πολύ απογοητευμένοι από εσάς, κύριε Καράβο. Λοιπόν, το άλοθη του κυρίου Τσίπρα για το τρίτο μνημόνιο, το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο και για τα 100 δις δανεικά και τα 14,5 δις μέτρα σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, είναι ακριβώς ότι μεσολάβησε την εκλογή του Σεπτεμβρίου και λέει ότι εγώ μπορεί να υποσχέθηκα πολλά με το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τα οποία δυστυχώς δεν μπόρεσα να κάνω και οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο, αλλά ζητώ από εσάς να μου δώσετε εντολή με τα λάθη που έχω, με τα προβλήματα που έχω, να κυβερνήσω. Όμως ξεχνάμε κάτι, ότι και πάλι δεν είπε την πλήρη αλήθεια, γιατί στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 υποσχόταν το παράλληλο πρόγραμμα. Έλεγε δηλαδή, μπορεί οι δανειστές, οι τοκογλήφοι, οι εκβιαστές να με αναγκάσουν να πάω στο τρίτο μνημόνιο, όμως εγώ δεν θα το εφαρμόσω γιατί θα εφαρμόσω το παράλληλο πρόγραμμα. Και ξεγέλασε για μια ακόμη φορά τους Έλληνες πολίτες, γιατί είναι χαρισματικός στο λόγο του. Πραγματικά λέει πολύ όμορφα τα ψέματα ο κ. Τσίπρας, χωρίς να κοκκινίζει, έτσι είναι ξεδιάντροπος. Και απ' την άλλη, έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, το ξέρετε, πολλά χρόνια λέω την αλήθεια και πάντοτε έτσι συνεχίζω. Πολύ σκληρά το πείτε προηγουμένως. Λέω λοιπόν ότι ο κόσμος ήταν θυμωμένος, ήταν πικραμένος και εμάς. Κυρίως για μας νοιάζομαι και από το Πασόκ, τα κόμματα δηλαδή που διαχρονικά τα προηγούμενα 40 χρόνια είχαμε κυβερνήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι λοιπόν, ο συνδυασμός με το χαριτωμένο γλυκό χαμόγελο του κυρίου Τσίπρα και ένα νέο φρέσκο πρόσωπο που λέει πολύ όμορφα ψέματα. Απ' την άλλη, με την πίκρα που ένιωθε για μας αλλά και για το Πασόκ, έτσι, οδήγησαν στην επαναεπιβεβαίωση της ψήφου του ελληνικού λαού στο ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Τσίπρα και του δώσαν για μια ακόμη φορά την εντολή να κυβερνήσει. Άλλωστε, γνωρίζουμε όλοι μας ότι μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, στην ουσία 8 μηνών, ήταν λογικό και αυτονόητο ότι οι Έλληνες πολίτες θα του δίναν ακόμη μια φορά την ευκαιρία, θα καταπίναν την πίκρα από το τρίτο μνημόνιο, από τα capital controls, από τις κλειστές τράπεζες για να του δώσουν την ευκαιρία να κυβερνήσει. Και αυτό έγινε. Και ερχόμαστε τι έγινε μετά, τι ακολούθησε μετά. 2015, ύφεση, μείον 0,3. 2016, ύφεση, μείον 0,2. 2017, κλείνουμε με ανάπτυξη. Θυμίζω όμως ότι ο προϋπολογισμός του 2017 μιλούσε για ανάπτυξη της τάξης του 2,7%. Ο προϋπολογισμός του 2018 που ψηφίστηκε πριν από μερικές μέρες μιλούσε για ανάπτυξη 1,6. Από το 2,7 που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2017, πήγαμε ότι το 2017 θα έκλεινε με 1,6. Και τελικά, αν κλείσει με 1,2-1,3, θα είμαστε και χαρούμενοι. Την ίδια στιγμή όμως, γιατί πρέπει να κοιτάμε και το διεθνές περιβάλλον, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος όρος της ανάπτυξης είναι γύρω στο 3,5%. Οι δε χώρες οι οποίες ήταν στα μνημόνια και φύγαν, γιατί όλες οι άλλες χώρες που ήταν στα μνημόνια φύγαν, και αναφέρομαι σε Ιρλανδία, Πορτογαλία και Κύπρο, κινούνται με ρυθμούς 5,5% η Ιρλανδία, 4% η Κύπρος, 3,5% η Πορτογαλία. Και εμείς είμαστε στο 1,3% περίπου, γιατί εκεί θα κλείσει, και είμαστε ικανοποιημένοι γιατί λέει πετύχαμε ανάπτυξη. Μα ποια ανάπτυξη? Είμαστε, να σας το πω, το λέμε έτσι χαρακτηριστικά και παραστατικά στη Νέα Δημοκρατία και θεωρώ ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης τι εννοούμε. Το 2012 τον Ιούνιο, όταν ανέλαβε τις τύχες διακυβέρνησης χώρας, κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας του Αντώνη του Σαμαρά, ήμασταν στα τάρταρα, στο 10ο υπόγειο μιας οικοδομής. Κατορθώσαμε μετά από πολύ σκληρή δουλειά 2,5 χρόνων και με πολύ μεγάλη κόντρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα από το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κάθε μέρα στους δρόμους και θυμάστε τους περίφημους αγανακτισμένους που τώρα έχουν γίνει βολεμένοι και δεν μιλάνε και πραγματικά είναι ντροπή τους γιατί ξεσηκώναν όλους τους Έλληνες πολίτες, δεν αφήναν τίποτα δημιουργικό να γίνει. Καθημερινά είχαμε διαδηλώσεις, επεισόδια, φασαρίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους τρεις καμένους του Μπαρφίν. Λοιπόν, το τραβούσαν στα άκρα. Παρόλα αυτά, πετύχαμε στα τέλη του 2014 να έχουμε δύο συνεχείς χρονιές πλεονάσματα και να έχουμε ανάπτυξη. Και βεβαίως να αφήσουμε τη χώρα σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν. Το 2017 τα προβλήματα εξακολουθούν και παραμένουν. Πολλά δυστυχώς από αυτά έχουν μεγαλώσει. Και παραστατικά επανέρχομαι στο παράδειγμα. Αν το 2012 τον Ιούνιο αναλάβαμε τις τύχες της οικονομίας και τις τύχες της χώρας στο 5ο υπόγειο, πετύχαμε το 2014 31 12 να την πάμε στον πρώτο όροφο. Τώρα μετά από 3 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ βρισκόμαστε στο ισόγειο και η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Δεν είμαστε ούτε καν εκεί που ήμασταν στα τέλη του 2014.
Δεν λέω ότι είμαστε όπως ήμασταν το 2015, που ήταν μια καταστροφική χρονιά, και ειδικά το πρώτο εξάμηνο. Λέω όμως ότι ακόμη δεν φτάσαμε εκεί που ήμασταν το 2014. Τρία χαμένα χρόνια. Για κάποιο παράξενο λόγο όμως, κύριε Υπουργέ, εκείνο το χρονικό διάστημα, οι Ευρωπαίοι σας τραβούσαν το χαλί κάτω από τα πόδια. Ναι, έχετε δίκιο. Ξέρετε γιατί. Γιατί... Θα να ολοκληρώσω το ερώτημα και να απαντήσω. Δηλαδή δεν μιλούσαν θετικά για την Ελλάδα, άρχισαν να βγαίνουν κάποια προβλήματα, άρχισαν να λένε ότι δεν τηρεί τις υποσχέσεις η Ελλάδα, δεν προχωράει σωστά, ότι η οικονομία δεν πάει καλά, παρότι λέτε εσείς ότι ήταν σε ανάπτυξη και μπορεί να έχετε και δίκιο και να είναι και τα γραπτά εξαλουμένου. Αλλά σήμερα τον κύριο Τσίπρα τον σιγοντάρουν. Και αναρωτιέται γιατί κανείς. Γιατί τότε τα βάλανε με τον κύριο Σαμαρά, βλέπαν ότι δεν θα είναι κυβερνήτης την επόμενη φορά και προσπαθούσαν να κρατήσουν καλές σχέσεις για τον επόμενο. Γιατί σήμερα τα πάνε καλά με τον κύριο Τσίπρα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος στις διεθνείς σχέσεις μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο. Έχουν αποκτήσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων εταίρων. Τους βλέπουν μάλιστα, αν παρατηρήσετε και τηλεόραση, ο κύριος Τσακαλώτος είναι πάντα με τους υπουργούς οικονομικών. Δεν το βλέπαμε παλαιότερα προηγούμενους υπουργούς οικονομικών σε τόσο τακτή επαφή και τόσο διαχειτική ατμόσφαιρα όσο βλέπουμε τον κύριο Τσακαλώτο σήμερα. Του προηγούμενου υπουργού οικονομικών. Και αυτό είναι, ξέρετε, συμβολικό και θα ήθελα να το σχολιάσετε. Ή συμβαίνει το άλλο, ότι επειδή ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κάποιον κύριο Μητσοτάκη στα κάγκελα, γιατί είναι η φιλοσοφία της Δημοκρατίας να ανέβαινε στα κάγκελα, όπως ανέβαινε προηγουμένως παλιότερο ο ΣΥΡΙΖΑ, τον εμπιστεύονται, σου λέει, ας έχει ησυχία η Ελλάδα και με ησυχία θα βγει το καλό αποτέλεσμα. Ποιο από τα δύο είναι και γιατί. Μπορεί να είναι όλα μαζί συνδυαστικά. Να θυμίσω λοιπόν κάτι. Το 2014 τον Ιούνιο είχαμε ευρωεκλογές, τις οποίες η Νέα Δημοκρατία έχασε και κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν οι ξένοι. Είδαν οι Ευρωπαίοι λοιπόν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι ξένοι λοιπόν βλέπαν ότι έρχεται έναν άλλο κόμμα στην κυβέρνηση. Ένα. Δεύτερον, όλοι βλέπαν ότι με την λήξη της θητείας του προηγούμενου Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κάρολου Παπούλια, θα υπήρχε ένα συνταγματικό πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί νέος Πρόεδρος. Άρα προβλέπαν ότι θα έχουμε νωρίς εκλογές. Τρίτον, είχαμε μια καταστροφική αντιπολίτευση τότε, τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος έλεγε, και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά, ο οποίος έλεγε πως δεν πρέπει να έρθει κανείς επενδυτής, γιατί δεν πρόκειται να δεχθούμε καμιά επένδυση. Θα μπλοκάρουμε όλες τις αποκρατικοποιήσεις, όλες τις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί είμαστε κάθετα αντίθετοι. Το νερό, τα αεροδρόμια και όλα τα σχετικά είναι κοινωνικό αγαθό και δεν πουλιέται τίποτα από όλα αυτά, η ΔΕΗ και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, μεγάλο μέρος όμως αυτού των. Τα κάνουν πράξη τώρα. Αυτό που είπε, τα κάνουν πράξη. Ναι. Επομένως, οι ξένοι καταλαβαίνετε ότι βλέπαν ότι στην ουσία υπάρχει ένα κενό και ότι κάτι άλλο πρόκειται να γίνει και ήταν επιφυλακτικοί και δεν είχαν κανένα ζόρι να κλείσουν. Αν θέλετε, μπορεί να είχαν πάρει και υψηλό απόφαση σιγά σιγά την Ελλάδα να την βγάλουν. Είχαν ετοιμάσει το περίφημο σχέδιο του κυρίου. Του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, του. Συγγνώμη, κόλλησε και το μυαλό μου τώρα. Του κυρίου Σόιμπλε, των 750 σελίδων, το οποίο έλεγε ότι θα δώσουν και ένα πριν 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα για να φύγει από την Ευρωζώνη. Το θυμάστε αυτό εδώ πέρα, έχει καταγγελθεί. Επίσης, είχαμε στο διάστημα που μεσολάβησε, είχαμε μετά τον κύριο Βαρουφάκη έναν άλλο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Τσακαλώτο, που όπως κατήγγειλε ο κύριος Βαρουφάκης ήταν ο άνθρωπος των Τροϊκανών στην κυβέρνηση. Ήταν αυτός που έλεγε πριν. Γι' αυτό είναι αγαπητός από τους Τροϊκανούς. Πιθανόν. Πριν ζητήσουν κάτι, αυτός έλεγε ναι. Οπότε δεν είχε κανένα πρόβλημα. Να σας πω κάποια πράγματα τα οποία για την αριστερά ήταν σημαία, έχουν γίνει πράξη με αυτούς. Και αυτό είναι έτσι η ειρωνία της ιστορίας. Δηλαδή το νερό που ήταν κοινωνικό αγαθό. Το πουλάει, το ξεπουλάει, όπως θέλετε πείτε το, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, αυτοί οι οποίοι δεν το συζητούσαν αυτό. Την ενέργεια, τη ΔΕΗ δηλαδή που ήταν για αυτούς κόκκινη σημαία, κόκκινη γραμμή όπως το λέγαν, τα πουλάει, τα ξεπουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση των ΑΝΕΛ. Τα 14 αεροδρόμια τα πουλάνε, τα ξεπουλάνε οι ίδιοι. Και όχι μόνο αυτό, οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Την Εγνατία οδό. Συνεχίζουν το έργο σας δηλαδή. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε σε αυτό. Δεν είναι ξεπούλημα για μας. Για μας πιστεύουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να αυτοί έχει άλλαξαν. Κυρίαρχο ρόλο στην οικονομία. Αυτή είναι η ιδεολογία μας. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι και έτοιμοι σε αυτό. Εμείς λέμε ότι πιστεύουμε στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μικρότερο και υποστηρικτικό του ιδιωτικού τομέα. Αλλά όπου μπορεί το κράτος να φύγει και να δώσει το χώρο στους ιδιώτες σε επίπεδο μια σειρά κοινωνικών έτσι, παροχών, κοινωνικών υποδομών. Μπορεί ο ιδιώτης, πιστεύουμε, να κάνει πολύ καλύτερη τη δουλειά. Βεβαίως με τον έλεγχο του κράτους πάντοτε, βεβαίως πάντοτε με τη συνεργασία και την επίβλεψη του δημόσιου τομέα, αλλά είμαστε υπέρ του ιδιωτικού τομέα, ξεκάθαρα. Απ' την άλλη, είχαμε ένα κόμμα το οποίο έλεγε τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει και τα κάνει πρώτο και καλύτερο. Και αν θέλετε και κάτι, οι ξένοι προφανώς βολεύονται πολύ περισσότερο από κάποιους οι οποίοι βάζουν πολύ εύκολα την υπογραφή τους, χωρίς να ματώσει μύτη.
Γιατί σκεφτείτε, αν γινόντουσαν αυτά τα πράγματα που γίνονται σήμερα με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τι θα γινόταν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσους ακόμη καμένους θα είχαμε στις τράπεζες, πόσες διαδηλώσεις, πόσες σπασμένες βιτρίνες, πόσες φωτιές θα είχαμε στις πόλεις. Ενώ τώρα αυτά δεν γίνονται. Προφανώς αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουν. Απ' την άλλη όμως, δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο λύνονται τα προβλήματα της οικονομίας. Γιατί απλούστατα έχουμε μια κυβέρνηση που αυτό που κάνει το κάνει εξ ανάγκης και γιατί δεν πιστεύει σε αυτό δεν αποδίδει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δύο παραδείγματα να αναφέρω. Ελληνικό. Ακόμη δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Γιατί οι μισοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θυμηθήκαν ότι κάποτε εκεί ήταν δάσος. Πότε άραγε? Από τότε που γεννηθήκαμε και οι πατεράδες μας ακόμη και ήταν αεροδρόμιο. Αυτοί είπαν ότι ήταν δάσος. Κάποιοι άλλοι θυμηθήκαν ότι ήταν αρχαιολογικός χώρος και χρειάστηκε παρέμβαση και πίεση πολύ μεγάλη από τον κύριο Τσίπρα και από άλλους παράγοντες για να πιστούν τελικά να περιορίσουν τον αρχαιολογικό χώρο, τον χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και να μην υπάρξουν προβλήματα. Και ακόμη βέβαια το ζήτημα του ελληνικού εκκρεμεί. Πάντως εδώ στη γειτονιά μας. Τον επικίνδυνο χήμαρο που από ό,τι λένε τον είχε αναφέρει και ο Πλάτωνας εκεί κοντά στην περιοχή της Μάνδρας, δεν το θυμήθηκε κανένας. Κοιτάξτε, ναι, δεν το θυμήθηκε κανένας, έχετε δίκιο και βεβαίως εκεί υπάρχει και. Δεν κατούτε εσείς. Ευθύνη, βεβαίως, εμείς δεν αρνούμαστε τις ευθύνες μας διαχρονικά, αλλά υπάρχει ευθύνη μόνο ματεπώνυμου γιατί τα χρήματα υπήρχαν, ήταν στο ΕΣΠΑ και μένουν ακόμη στάσιμα. Κυρία Δούρου είναι εκλεκτός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, φιλόδοξη διάδοχος του κυρίου Τσίπρα, είναι περιφερειάρχης Αττικής και δεν έκανε τίποτα από αυτά που έκανε, ενώ διαβεβαίνουν τους πάντες ότι όλα είναι όμορφα και ωραία και όταν υπήρχε κρίση και υπήρχαν 23 πνιγμένοι άνθρωποι, αυτοί κρυβόταν γιατί δεν ήθελε να υπομειστεί τις ευθύνες. Έτσι, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αλλά συνεχίζω λέγοντας λοιπόν ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλες ευθύνες για την κατάδεια στην οποία βρισκόμαστε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα περιγράφει. Προσπαθεί το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά το καλοκαίρι, να πλάσει ένα success story, μια ιστορία επιτυχίας, επικαλούμενοι διάφορους τριάμβους οι οποίοι δεν ένα υπάρχουν. Ένα δισεκατομμύριο και περίσσεψαν και από αυτά τα χρήματα. Γιατί? Και αυτά τα χρήματα τα γυρνάει πίσω στο λαό όμως. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ και μάλιστα την πλειοψηφία, το οποίο κι εσείς. Επιτρέψτε μου να το πω, ψηφίσαμε. Δεν τολμήσατε να μην το ψηφίσετε ή ναι. Είχατε την καλή διάθεση να το ψηφίσετε. Το ψηφίσαμε και καταγγείλαμε ταυτόχρονα τα εξής, αυτά που θα σας πω τώρα. Ότι δηλαδή, αν το πλεόνασμα αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας αναπτυξιακής πολιτικής και καλύτερων αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, τότε θα λέγαμε μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο της που κατόρθωσε ενώ προέβλεπε ανάπτυξη 2,7 να πιάσει ανάπτυξη 3,5% και να περισσέψει κάτι. Έγινε όμως έτσι. Το αντίθετο. Η κυβέρνηση προέβλεπε ανάπτυξη 2,7, θα κλείσουμε γύρω στο 1,2-1,3, δηλαδή περίπου στο 50% της πρόβλεψής της. Συμφώνησε όμως με τους εταίρους, αυτά τα χρήματα να μην πάνε στα μέτρα, δηλαδή να μην ξοφλήσουν κάποια δανεικά, αλλά δώσε το λαό. Και τις το επέτρεψαν οι εταίροι. Μισό λεπτό. Και σε συνδυασμό με κάτι άλλο για να ολοκληρώσετε, ναι. Βλέπουμε πρώτη φορά έναν κυβερνήτη Έλληνα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να βλέπει τον απερχόμενο, να βλέπει και τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ. Να βλέπει δύο φορές και δύο σίγουρα, μπορεί και τρεις, τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Να του έχουν τόσο καλή συμπεριφορά οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σε αφήνω να συνεχίσετε. Δηλαδή, πως έχει και σχέση με εκείνο αλλά, που είπαμε προηγουμένως, αλλά δεν είναι μόνο με τους Ευρωπαίους, βλέπουμε ότι διεθνώς. Να θυμίσω, έχει έναν ρόλο μεσολαβητή και διεθνής καλής παρουσίας. Να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός ο Μεγαλομανής, ο οποίος άλλαζε την Ευρώπη, τελικά περιορίζεται στην προσπάθεια να αλλάξει την Ελλάδα, που δυστυχώς την αλλάζει προς το χειρότερο. Να θυμίσω ότι τους ηγέτες άλλων χωρών τους επισκέφθηκε και τους είδε κατά κόρον και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Και είχε μια ανεπτυγμένη προσωπική σχέση. Δηλαδή, δύο πρόεδρους ταυτόχρονα των ΗΠΑ. Κοιτάξτε, ο κύριος Ομπάμα, αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ήρθε τελευταίο ταξίδι γιατί ήθελε να κάνει επίσκεψη τουριστική στην Ακρόπολη. Έτσι, είχε λήξει η θητεία του. Θα παρέδε σε λίγες ημέρες, ήταν Νοέμβριο του 2015. Ο Μακρόν ήθελε να κάνει μια νίκα. Ο Μακρόν ήταν καινούριος πρόεδρος, έτσι. Αλλά να θυμίσω και τις προσωπικές σχέσεις που είχε με τον Κυριάκο του Μητσοτάκη. Βεβαίως, κοιτάξτε, σε μια χώρα είναι λογικό και αυτονόητο ότι οι δημοκρατικές ηγεσίες, αυτές που εκλέγονται δηλαδή από τους πολίτες, είναι λογικό να έχουν επαφές με ηγέτες ξένων χωρών. Αυτά λοιπόν τα οποία επικαλείται ο κύριος Τσίπρας είναι κάτι το οποίο κατά κόρον γινόντουσαν στο παρελθόν. Επαφές υπήρχαν και με Ηνωμένες Πολιτείες και με όλη την Ευρώπη και με την Αμερική και με, συγγνώμη, τη Ρωσία, με τους πάντες. Σας ανέφερα τα παραδείγματα του Κώστα του Καραμαλή και του Αντώνη του Σαμαρά που τους είδαν όλους αυτούς. Αλλά εκτός αυτού, να θυμίσω ότι
Τον κύριο Τραμπ δεν τον είπαμε σχιζοφρενή ή οτιδήποτε άλλο. Ο κύριο Τσίπρας τον έλεγε και είναι αυτό. Και μετά πήγε και τον ήταν ηκέτης, θα έλεγα έτσι, μπροστά του και ξέχασε όλα αυτά τα οποία έλεγε. Και την ίδια ώρα που επισκεπτόταν και παρακαλούσε, αν θέλετε, τον κύριο Τραμπ, ή τέλος πάντων προσπαθούσε να το μετριάσω, προσπαθούσε να βρει μια ισορροπία για τα προβλήματα της χώρας και ζητώντας τη βοήθεια των ΗΠΑ και τη διαμεσολάβησή της. Την ίδια ώρα κάποιοι για να δώσουν ένα αριστερό άλοθο, γιατί δεν πρέπει κάποιοι να ξεχνάνε ότι είναι και αριστερή κυβέρνηση. Κάνανε επίσκεψη και προσκύνημα στη Μακρόνισο. Έτσι, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα, κύριε Καράγλου. Επιτρέψτε μας να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις, σε λίγο πίσω κοντά σας. Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Πόλη Πολιτεία Πολιτική, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον συζήτηση, για να είναι πιο δοκιμή έκφραση, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Πίτα Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργό, τον κύριο Θόδωρο Καράγου. Κύριε Καράγου, σας διέκοψα προηγουμένως. Μιλούσαμε σε ένα συνδυασμό με το κοινωνικό μέρισμα και την πετυχημένη πολιτική του κύριου Τσίπρα, αλλά και, και τις πετυχημένες διεθνείς σχέσεις οποίες είχε κάνει. Να συμπληρώσω ότι πολλοί λένε ότι και αφήνουν να νοηθεί, και ιδίως από τη δημόσια τηλεόραση, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει γίνει διεθνής συνομιλητής και εκφράζει κάποια στιγμή, λέει κάποια πράγματα, λέει κάποιες σκέψεις των Ευρωπαίων εταίρων, όπως τις είπε και στον κύριο Ερντογάν. Αφέθηκε με την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου. Αυτό να νοηθεί ή κάνω λάθος? Οπότε μπορείτε τώρα να τα συνδυάσετε όλα και να μας πείτε σκέψεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Και να ολοκληρώσετε φυσικά για το κοινωνικό μέρισμα που δεν σας άφησα. Ναι, μου βάζετε πολλά ζητήματα. Σημείωσα λίγο και το θέμα του Ερντογάν, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του Τούρκου Πρόεδρου εδώ και πρέπει να πούμε δύο κουβέντες. Κοινωνικό μέρισμα. Λέω λοιπόν, αν το κοινωνικό μέρισμα ήταν το αποτέλεσμα της υπερβολικής ανάπτυξης, πετυχαίναμε δηλαδή ανάπτυξη μεγαλύτερη από το στόχο, τότε το καλωσορίζουμε και πραγματικά θεωρούμε ότι θα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς όμως δεν συνέβη αυτό. Τι συνέβη? Τον ομολόγησε στην Επιτροπή Οικονομικών, στην οποία συμμετέχω αδιαλείπτως εδώ και 14 χρόνια, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Χουλιαράκης. Τι είπαν δηλαδή? Υπερφορολογήσαμε τη μεσαία τάξη, ήταν μια συνειδητή επιλογή μας αυτή, έτσι ώστε να έχουμε κάποια δυνατότητα να βοηθήσουμε και τους φτωχότερους. Με τη μόνη διαφορά το εξής, ότι σε μια αναπτυγμένη οικονομία όπως ήταν η ελληνική, πριν ξεσπάσει η κρίση, αυτό που συμβαίνει, στατιστικά και χοντρά-χοντρά το λέω, είναι να έχουμε 10% φτωχούς, 80% μεσαία τάξη και 10% πλούσιους. Έτσι, πολύ πλούσιους. Βεβαίως η μεσαία τάξη διαμορφώνεται σε μικρομεσαία, σε μεσαία, σε μεγαλομεσαία κτλ. Τώρα τι έχουμε, αποτέλεσμα της κρίσης και αποτέλεσμα της πολιτικής στήριξης ΑΝΕΛ των 3 χρόνων, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η μεγαλύτερη σε χρόνο μνημονιακή κυβέρνηση της χώρας από τότε που μπήκε η κρίση. Λοιπόν, έχουμε 35% περίπου φτωχούς, έχουμε ένα ποσοστό γύρω στο... Αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, υπήρχε και από το ΠΑΣΟΚ? Από την κρίση, από την κρίση προέκυψε. Yeah. Απλώς μεγεθύνθηκε ακόμη περισσότερο. Yeah. Και βέβαια εγώ εδώ θυμάμαι πάντοτε και επικαλούμε μια ιστορική ρίση ενός μεγάλου Γάλλου πολιτικού, του Ζισκάρ Ντεστέν, που έχει πει το εξής χαρακτηριστικό. Η αριστερά αγαπά τόσο πολύ τους φτωχούς που συνεχώς δημιουργεί περισσότερους. Αυτό συνέβη και στα 3 χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Έξυπνο αυτό. Έξυπνο είναι αυτό. Σας το λέω για να το θυμάστε έτσι και να το επικαλεστείτε σε κάποιον. Ως πολιτική ατάκα. Συνομιλητή σας, ας πούμε, που είναι από το χώρο της αριστεράς. Τώρα συνεχίζω λοιπόν και λέω τι έκαναν. Υπερφορολογήσαν τη μεσαία τάξη, το ομολόγησε ο Τσακαλώτος και ο Χουλιαράκης. Δεν το είπα εγώ, αυτοί το ομολόγησαν. Με αποτέλεσμα να περισσέψουν κάποια χρήματα για να τα δώσουν στους φτωχότερους. Αλλά ας έρθουμε τώρα ποια ήταν τα χρήματα αυτά που περισσέψαν. Λένε ότι διατέθηκε 1,4 δις μέρισμα. Ψέματα είναι αυτό. Γιατί για μέρισμα άμεσα στους φτωχούς, και αυτό να το δούμε συσταγωγικά το βάζω, διατέθηκαν 720 εκατομμύρια. Τα άλλα 700 εκατομμύρια περίπου πήγαν
Ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στα 400 εκατομμύρια, πήγαν στη ΔΕΗ για να καλύψει τα ελλείμματα από το περίφημο κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο πολλές φορές ανεξέλεγκτα χορηγείται σε διάφορους που μπορεί να μην το δικαιούνται. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό λίγο να το κάνουμε. Το 80%, 90% το δικαιούται, κύριε Καράβου. Ένα μεγάλο ποσοστό το δικαιούται. Αν παρισφρίουν και ένα 10% οι οποίοι έχουν βίλες και τι άλλο λένε. Ναι, μα είναι φίλες και δεν να ρίχνουμε το δέντρο και να αφήνουμε το δάσος. Όχι, αλλά είπαμε είναι φίλες και δεν απολαμβάνουν αυτό. Και δεν το είχατε κάνει εσείς. Και άλλο που δεν είχατε κάνει. Τιμολόγιο είχαμε. Και άλλο που δεν είχατε. Κοινωνικό τιμολόγιο. Είχαμε στη ΔΕΗ, εμείς το ξεκινήσαμε. Εσείς το ξεκινήσατε, αλλά εφαρμόστηκε ως επιτοπλίστων. Πολύ σφιχτά, πολύ πιο σφιχτά, πολύ πιο σφιχτά. Και κάτι ακόμα σημαντικό. Ναι. Αυτό το ότι κάποια στιγμή με την κυβέρνηση του Πασόκ, με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, στη συνέχεια είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, το κόψιμο του ρεύματος, το θάνατο του κοριτσιού, του μικρού και άλλα πράγματα που συνέβησαν με τη ΔΕΗ. Αυτό όταν βγήκε ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, το σταμάτησε. Δημιούργησε εκείνο εκεί το πολύ ωραίο θέμα της 36 δόσης και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο να ανακουφιστεί. Αυτό δεν μπορεί να το αναιρέσει κανείς. Οι αμέλειες της δημόσιας διοίκησης και της κρατικής μηχανής υπήρχαν και υπάρχουν πάντοτε. Έτσι, τότε μου επικαλείστε. Όμως έδωσε λύσεις. Ναι, συγγνώμη, μου επικαλείστε ένα περιστατικό που μπορεί να πέθανε ένας άνθρωπος. Εγώ μπορώ να επικαλεστώ 150 περιστατικά που πεθάναν πολύ περισσότεροι. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, συγγνώμη, για τους 23 πνιγμένους στην Μάνδρα Αττικής προχθές, ποιος έφταιγε? Οι πυροσβεστικοί και οι υπηρεσίες εκεί δεν φταίγαν που έπρεπε να κλείσουν το δρόμο από όπου προσπαθούσαν να περάσουν άνθρωποι με τα αυτοκίνητα και τους παρέσανε. Και θα πάω και λίγο πιο πίσω και για τους ανθρώπους που χάθηκαν στην Eurobank, ποιος έφταιγε? Στη Μαρφίν. Στη Μαρφίν. Ναι. Λοιπόν, ποιος έφταιγε? Θέλω να σας πω, αυτοί που διαδηλώναν και αυτοί που σπάζαν και αυτοί που κέγανε. Λοιπόν, άρα πάντα κάποιοι φταίνε. Εγώ σηματοδοτώ ένα γεγονός ότι αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα τελικά, γιατί θα είχε κέρδος ιδέα να το εφαρμόσετε, δεν το σκέφτηκα το εφαρμόσετε εσείς. Εμείς το εφαρμόσαμε, αλλά το εφαρμόσαμε. 36 δόσεις έκανε ο κ. Τσίπρας. Συγγνώμη, εμείς είχαμε εφαρμόσει 100 δόσεις σε ρύθμιση στο δημόσιο, που ακόμη περιμένουν να γίνουν πράξη που δεν έχουν γίνει από την παρούσα κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Συνεχίζω το εργαστήριο το εξής απλό. Ότι το κοινωνικό μέρισμα. Από το κοινωνικό μέρισμα του 1,4 δις που λέει η κυβέρνηση ότι μοίρασε, τα 720 εκατομμύρια πήγαν άμεσα και τα υπόλοιπα 700 πήγαν, 400 περίπου στη ΔΕΗ και άλλα 300 πήγαν για το ταμείο που θέλουμε να κάνουμε, έτσι ώστε να εξοφλήσουμε τους οφειλέτες του δημοσίου. Γιατί ξέρετε ότι το ελληνικό δημόσιο λειτουργεί και αυτό όπως ένας ιδιώτης, έχει συναλλαγές με ιδιώτες, αγοράζει, παίρνει υπηρεσίες κτλ. Τις οποίες πρέπει να πληρώνει. Και δυστυχώς οι οφειλές αυτές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν πάμε στα 720 εκατομμύρια που δοθήκαν. Θεωρητικά αυτά δοθήκαν με ισοδηματικά κριτήρια και με κάποια κριτήρια. Υπάρχει όμως μια μεγάλη κατηγορία πολιτών οι οποίοι για κάποιους άγνωστους λόγους. Γιατί ήταν φιλοξενούμενοι, έτσι δηλώναν στη φορολογική τους δήλωση, γιατί είναι άστεγοι. Ξέρετε ότι οι άστεγοι δεν δικαιούνται να το πάρουν γιατί δεν έχουν μόνιμη διεύθυνση. Και έχω προσωπικό φίλο, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει το κοινωνικό μέρισμα γιατί είναι άστεγος και δεν έχει να δηλώσει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά πολλά προβλήματα. Και επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία με καλή πρόθεση και με καλή διάθεση θα μπορούσε μια διοίκηση να τα λύσει. Όμως το μείζον ζήτημα για μας είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι προϊόν υπερβολικής ανάπτυξης, κάτι που θα χαιρετίζαμε, αλλά είναι προϊόν υπερφορολόγησης. Και η υπερφορολόγηση στην ουσία αυτό που κάνει είναι να βαθαίνει ακόμη περισσότερο την ύφεση και να δημιουργεί ακόμη περισσότερα προβλήματα στην οικονομία. Η υπερφορολόγηση, δηλαδή, πόσο άλλαξε ο κύριος Τσίπρας τον φόρο εισοδήματος? Πόσο άλλαξε? Σας πω, ο φόρος εισοδήματος ήταν 20% για τα φυσικά πρόσωπα και πήγε στο 29%. 9 μονάδες πάνω. Το ΦΠΑ ήταν 23% και πήγε 24%. Το ΦΠΑ στην εστίαση ήταν 13%, το είχαμε πάει και το ξαναπήγε, όχι 23% ποτέ στο παρελθόν, το πήγε 24%. Mm-hmm. Μια σειρά δηλαδή, ο φόρος αλληλεγγύης, εμείς είχαμε μια προοπτική σε βάθος μιας διετίας να τον καταργήσουμε, τον είχαμε μειώσει ήδη και τον ξαναπήγε στο 6%. Θέλω να πω ότι αλλάξαν πάρα πολλά στα ζητήματα της φορολογίας και αυτό το νιώθουν πάρα πολύ καλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι όσοι ασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά τους ενοχλεί. Και όχι μόνο αυτό, αυτοί οι οποίοι δεν θα μειώναν μισθούς στις συντάξεις συνεχίσαν την ίδια πολιτική και αυτοί οι οποίοι θα δίναν 751 εκατοτάτο ευρώ έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά με 360 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι πραγματικότητα και είναι τραγικό. Επικαλούνται δηλαδή στοιχεία τα οποία είναι ψεύτικα, όταν όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν σήμερα νέα παιδιά ηλικίας 18 με 24 που αμείβονται με μηνιαίο μισθό 360 ευρώ. Αυτοί οι οποίοι θα κάναν αδιαπραγμάτευτο κόκκινη γραμμή, δεν ξέρω πώς τα λένε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, τα 751 ευρώ. Θεωρώ λοιπόν ότι το κοινωνικό μέρισμα ήταν μια ασπιρίνη σε κάποιον καρκινοπαθή. Τη στιγμή που αντί να προσπαθήσει η κυβέρνηση με ουσιαστικές πολιτικές να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του καρκινοπαθούς, έτσι, απλά του δίνει μια ασπιρίνη για να του πει θα περάσει ο πόνος για λίγο.
Και βέβαια το πρόβλημα δεν λύνεται. Ανακοίνωσε προχθές ότι θα δώσει 400 ευρώ στα νέα παιδιά ηλικίας των 18-24 χρονών, έτσι, αυτούς που είναι άνεργοι. Λύνεται το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα λυνόταν, θα έλεγα και εγώ να δώσουμε όλοι από άλλα 400 όσοι έχουμε τη δυνατότητα να λυθεί. Δεν λύνεται όμως έτσι το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται αν υπάρξει ανάπτυξη. Το πρόβλημα λύνεται αν γίνουν επενδύσεις. Το πρόβλημα λύνεται αν δημιουργηθούν υγιείς θέσεις απασχόλησης. Δεν λύνεται το πρόβλημα κοροϊδεύοντας τον κόσμο όταν τους βάζουν με 8 μήνα στους Δήμους και παρατείνοντάς το και παίρνοντας 500 ευρώ ή όταν τους βάζουν στις ΜΚΟ με ρουσφετολογικά κριτήρια για να παίρνουν και από κύρα χαρτζηλίκη. Γιατί αυτές δεν είναι υγιείς θέσεις εργασίας. Και όταν τελειώσουν τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπάρχουν. Το πρόβλημα λύνεται όταν η κυβέρνηση καταλάβει ότι η ανάπτυξη επέρχεται μόνο μέσα από τον ιδιωτικό τομέα και όταν δώσει κίνητρα για να γίνουν επενδύσεις. Αλλιώς κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Και βέβαια η ροή των Ελλήνων προς το εξωτερικό θα συνεχίσει να υπάρχει. Το brain drain είναι μια πραγματικότητα. 450.000 άνθρωποι έχουν φύγει. Και γι' αυτό δεν υπάρχει μια αποδοχή για να ξαναγυρίσουν. Είναι κοροϊδία και χαρτζηλίγη τα 400 ευρώ που δίνονται σε κάποιους μόνο και μόνο για να πει ότι κάτι έκανε η κυβέρνηση για την νεολαία. Ένα ερώτημα για να κλείσουμε. Εσείς έχετε κατανοήσει ποια είχαν γίνει τα λάθη. Δηλαδή, η δική σας φορολογία ήταν υψηλή. Βεβαίως, και όταν είναι υψηλή φορολογία, η φορολογία συνήθως, μόνο με τα λίγα οικονομικά που γνωρίζω, όσα έχω μάθει, είναι αντιαναπτυξιακή. Η υψηλή φορολογία δεν βοηθάει την ανάπτυξη. Σαφέστατα, ναι. Καταρχήν, δεν γνωρίζετε λίγα, να διαφωνήσω, γνωρίζετε πολλά οικονομικά, γιατί και οικονομολογήσετε και ασχολείστε και σας παρακολουθώ πάρα πολύ που έχετε τεκμηριωμένη άποψη και σοβαρή άποψη και σωστή άποψη. Λέω λοιπόν. Ότι για να γίνουν επενδύσεις δεν χρειάζεται μόνο η χαμηλή φορολογία, χρειάζεται και η χαμηλή φορολογία, χρειάζονται πολλά πράγματα και οι προϋποθέσεις είναι πολλές. Πρώτη και καλύτερη, να αποενεχοποιήσει η όποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία, να αποενεχοποιήσει την έννοια επιχειρηματικότητα και κέρδος. Εδώ είχαμε μια κυβέρνηση η οποία πιστεύω ότι θα βγει αύριο και θα τα κομμουνιστικοποιήσει όλα, θα τα αλλάξει όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν τα κομμουνιστικοποίησε και τα αεροδρόμια πουλήθηκαν και όλα. Δηλαδή, ναι. Πιο πολύ μοιάζει τα άλλαξε. Σε πολλά πράγματα ακολουθεί τη δική σας πολιτική. Ναι, άλλαξε. Μεταλλάχθηκε. Άλλα έλεγε και άλλα κάνει πράξη. Πώς εξηγείτε τη μετάλλαξη να κλείσουμε αυτό? Κοιτάξτε, είδε την πραγματικότητα. Είπε ωραία ψεύτικα μεγάλα λόγια, γιατί ξέρετε η αριστερά διαχρονικά, αν σε κάτι διακρίνεται, εγώ σε αυτό την παραδέχομαι πραγματικά, είναι στα μεγάλα λόγια, τα παχιά λόγια, τα ψεύτικα λόγια. Η αριστερά, όντας τόσα χρόνια στην αντιπολίτευση, αυτό που έχει μάθει πολύ καλά είναι να κουνάει το δάχτυλο και να κάνει τον εθνικό εισαγγελέα. Δεν αρνείται κανείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην κοινωνία ή ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στην κοινωνία ή ότι όλα ήταν όμορφα και ωραία. Προφανώς και υπήρχαν προβλήματα και μεγάλα προβλήματα. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι μέσα στο υφιστάμενο σύστημα, το σύστημα της ελεύθερης οικονομίας, πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε λύση. Δεν είναι λύση να γίνει. Ότι κερδίζουν χρόνο για να εφαρμόσουν μετά την πολιτική τους που λένε ότι προσπαθούμε, αφού έτσι είναι τα δεδομένα και έτσι τα βρήκαμε, δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε τα πράγματα μια μέρα στην άλλη. Προσπαθούμε, μπαίνουμε με αυτή τη διαδικασία, αλλά εμείς στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και κοινωνική πολιτική θέλουμε να κάνουμε και αριστεροί συνεχίζουμε να είμαστε. Στο δικαιολογείτε ή δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό? Μιλώντας πρόσφατα στον προϋπολογισμό, είπα το εξής, ότι η αριστερά η οποία διεκδικεί και ο ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικεί το μονοπόλιο της κοινωνικής ευαισθησίας, κάτι το οποίο εγώ αρνούμαι κατηγορηματικά. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ένας συνάδελφος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα τους έχει λιγότερη ή περισσότερη κοινωνική ευαισθησία από μένα και θεωρώ ότι έχουμε τουλάχιστον την ίδια. Έτσι. Λέω λοιπόν ότι η αριστερά η οποία διεκδικεί το μονοπόλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Φέτος ψήφισε στον προϋπολογισμό του 2018, που ξεκινάει από 1η του 2018, μείωση των κοινωνικών δαπανών κατά 7,6%, κατά 8% περίπου, περίπου 1,5 δις λιγότερο. Αυτή είναι η ευαισθησία της αριστεράς. Ψεύτικα λόγια μεγάλα, λέγοντας ότι φροντίζει τους φτωχούς, τους βοηθάει, τους κάνει, τους ράνει και στην πράξη ψηφίζει τον προϋπολογισμό μείωση των κοινωνικών δαπανών κατά 8%. Έτσι, αυτό είναι μια πραγματικότητα και με βάση τα νούμερα σας επικαλούμε και επικαλούμε για τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας. Μπορείτε να δείτε τον προπολογισμό, να συγκρίνετε τι ίσχυε στον προπολογισμό του 17 και τι θα ισχύει στον προπολογισμό του 18. Μία απάντηση ενός λεπτού, γιατί πρέπει να κλείσουμε αυτό με το θέμα του Ερντογάν. Είχαμε μια πολύ σημαντική επίσκεψη ενός Τούρκου Προέδρου μετά από 60 περίπου χρόνια στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι, ο Τούρκος Πρόεδρος ήρθε για συγκεκριμένους λόγους, ήθελε να βάλει μια ατζέντα στο ελληνικό έδαφος και την έβαλε. Εμείς τι κερδίσαμε από την επίσκεψη αυτή? Ο Τούρκος Πρόεδρος ήρθε εδώ και μας έβαλε μια σειρά ζητημάτων, έτσι, είτε έχουν σχέση με τη Θράκη, είτε έχουν σχέση με τα νησιά, είτε έχουν σχέση με την Κύπρο, τα πάντα. Και τα έβαλε εδώ, μπροστά, στην Αθήνα, στον παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν υπήρχαν παλιότερα σαν ζητά, λέτε. Δεν ακούσαμε ποτέ να προκλητικότατα ηγέτης μιας ξένης χώρας, της Τουρκίας εν προκειμένου, να έρχεται και να βάζει τόσο απροκάλυπτα τα ζητήματα αυτά. Μια επίσκεψη όταν οργανώνεται πρέπει να είναι οργανωμένη από το Α έως το Ω. Όχι να έρχεται εδώ
ο Τούρκος πρόεδρος και να βάζει τη δικιά του ατζέντα και εμείς να τρέχουμε να τον απαντήσουμε και μάλιστα δίνοντάς το βήμα και σε πανελλήνια μετάδοση στο ελληνικό έδαφος. Είναι πρωτάκουσα αυτό και πρωτόγνωρο. Δεν κερδίσαμε τίποτα. Θεωρώ ότι χάσαμε αντίθετα. Χάσαμε γιατί δείξαμε αδυναμία και στην Τουρκία αλλά και σε όλους προς τα έξω. Ήταν προκλητικότατη η στάση του Τούρκου Προέδρου και βεβαίως ήταν προκλητικότατο και αυτό που έκανε στην Θράκη. Όπου ενώ είχε πάει, είχε συμφωνήσει και νομίζω ότι ήταν μια επίσκεψη ειδικά στη Θράκη αχρίαστη, γιατί πριν από ένα μήνα, πριν την επίσκεψη του κ. Ερντογάν, είχε έρθει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τσαβούσογλου, ο οποίος κατάγεται κιόλας από τη συγκεκριμένη περιοχή και ο οποίος έκανε προκλητικότατες δηλώσεις. Μετά από ένα μήνα ήρθε ο κ. Ερντογάν, ενώ είχε συμφωνήσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο επίσκεψης, επίσκεψη του τζαμί και προσευχή και μετά συγκέντρωση ομιλία σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα ξενοδοχείο. Επισκέφθηκε και το χώρο του Λυκείου, του Μειονοτικού Λυκείου, μίλησε σε ανοιχτή συγκέντρωση μαθητών και άλλων και του είπε τα χίλια μύρια, τα οποία προσπαθούσε η κυβέρνηση αρχικά να διαψεύσει και συνέχεια το βίντεο. Γιατί ξέρετε τώρα η τεχνολογία και μέρα κινητό ακόμη μπορείς να αποθανατήσεις τα πάντα. Είδαμε τον καημένο τον υφυπουργό και λυπάμαι που το λέω γιατί είναι αξιόλογος και σοβαρός άνθρωπος, τον κύριο Αμανατίδη, να προσπαθεί να του πει κύριε πρόεδρε δεν συμφωνήσαμε αυτό κτλ. Αλλά τελικά ο Τούρκος πρόεδρος έκανε αυτό που ήθελε. Αυτή λοιπόν η επίσκεψη ήταν αχρίαστη. Έκανε αυτό που ήθελε ή το διακόψε ο κύριο Αμανατίδη? Όχι, έκανε αυτό που ήθελε. Έκανε αυτό που ήθελε. Δεν υπήρχε συμφωνία να επισκεφθεί το μειονοτικό σχολείο. Το μειονοτικό σχολείο. Ένα. Δεύτερον. Δεν υπήρχε συμφωνία να κάνει ανοιχτή ομιλία. Απέτησε, βγήκαν τα μεγάφωνα έξω από το σχολείο και μίλησε έξω, παρουσία του κόσμου. Αυτά δεν υπήρχαν καμιά τέτοια συμφωνία και τους είπε πολλά πράγματα τα οποία αποκαλύπτουν σιγά σιγά. Ότι είμαστε Τούρκοι, ότι έχουμε μια σημαία όλοι, μια πατρίδα κτλ. Αυτά είναι πραγματικά. Δεν κατάλαβα ακόμη μετά. Είπε όμως ότι Έλληνες πολίτες είστε και πρωθυπουργός είναι ο κ. Τσίπρας. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα μετά από ένα μήνα τι κερδίσαμε εμείς. Εγώ μπορώ να αναφέρω κάποια σημεία που. Αυτό η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε πολλές εκπομπές για να το ζυγίσουμε. Θέλει και πολύ διάβασμα και, θα το καταλάβουμε και το αποτελέσματο στο μέλλον. Δεν μπορούμε ακριβώς, να το καταλάβουμε τώρα. Ακριβώς. Κύριε Καράβλου, θερμά σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά να έχετε. Να καλή καλά. Χρονιά, ό,τι επιθυμείτε. Και σε εσάς, κύριε Πορτοκάλι, στην οικογένειά σας, στους συνεργάτες και βεβαίως σε όλους τους φίλους τηλεθέτες που μας βλέπανε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευλογημένη από το Θεό. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που είστε κοντά μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Όλα να μας πάνε καλά. Γεια σας. Thank you.